Αφοριστικό σετ. Επιστρέψαμε εδώ πάλι φίλες και φίλοι στο αθλητικό κέντρο Δημήτρης Βικέρας για να παρακολουθήσουμε την έναξη του τέταρτου σετ, ενός σετ που ίσως να είναι και το καθοριστικό. Θυμίζω 1-2 προηγείται η ομάδα του ΑΟΘΥΡΑΣ μετά την ανατροπή που έκανε λίγο νωρίτερα σε ένα καταπληκτικό τρίτο σετ 26-28. Θυμίζω 25-6-1-0 η ομάδα του ΑΟΦΗΝΙΚΑ. 24-26-1-1 ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενες και πριν λίγο είδαμε πως με 26-28 πήραν οι φιλοξενούμενες την νίκη στο τρίτο σετ και έκαναν το 1-2. 0-1 πόντος για τη Θύρα στο ξεκίνημα αυτού του τέταρτου σετ. Και στο σερβίς τώρα είναι η Μεμετζή. Πρίντεζη. Μουσάκα πόντος 1-1. Σοβαρίζουν οι υπεροχοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δεύτερο και το τρίτο σετ ήταν σαφώς πιο ποιοτικά και δεν έδειχναν ούτε μία στιγμή ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει την κατάκτηση των συγκεκριμένων σετ, καθώς πήγαν πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο σετ όπου οι δύο ομάδες, η ομάδα του Φίνικα μπήκε πάρα πολύ δυνατά και με οδηγό τον κόσμο έκανε το 25-6. Από εκεί και πέρα βέβαια το δεύτερο και το τρίτο σετ είναι δύο σετ που σαφώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι έδιναν μαθήματα βόλεϊ από τις δύο ομάδες που πρόσφεραν μαθήματα βόλεϊ, καθώς έδειχναν καταπληκτικές επιθετικές και αμυντικές κινήσεις και σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από βόλεϊ μεγαλύτερων κατηγοριών. Σερβίς τώρα για την ομάδα της Σύρου με τη Μουστάκα. Πρέκα. Πριντεζή βγάζει την άμυνα. Ψηλίδη. Παπαδοπούλου με Μεμετζή. Παπαδοπούλου βγήκε άμυνα από τη Μουστάκα. Τη διαγώνιο πλοκάου. Αυτό είναι Τσάπαλα. Ένα. Μουστάκα. Παπαδοπούλου. Κακό χτύπημα. 3-1. Μουστάκα στο σερβίς. Συνεχίζει στο σερβίς η παίκτρια του ΑΟΦΗΝΙΚΑ. Παπαδοπούλου με Μεμετζή. Κακό χτύπημα από την Σερασκέρη. 4-1. Σημαντικό προβάδισμα σε αυτό το τέταρτο σετ, σε αυτό το ξεκίνημα του τέταρτου σετ για την ομάδα της Ισύρου. Παπαδοπούλου δυσκολεύεται στην υποδοχή. Τρίμα, απλά να περάσει η Σερασκέρη. Τρίμα, νέα άμυνα Σερασκέρη, Παπαδοπούλου. Μουστάκα. Το χτύπημα από τη διαγώνιο ήταν από την Σαμπανάη. Πόντος για την Θύρα 4-2. Παπαδοπούλου σερβίς. Τρίμα στην υπολογή. Πόντος από το διαγώνιο από την Τσάπαλα. 5-2. Η Κάμπαξη επιστρέφει. Νομικού σερβίς. Τρίμα στην υποδοχή με Μεμετζή. Καγκριζώνει πόντος. 5-3. Αμύωτο το ενδιαφέρον σε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε εδώ από το εδώ στο αθλητικό κέντρο Δημήτρης Βικέλλας από δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Σερασκέρι. Μπλόκα από τη Σαλινούδη, βγήκε όμως η άμυνα. Τα κλειδώνει πλασέα από την Σαμπανάη. Πόντος 6-3.
Nice service. Τρίμα στην υποδοχή. Προσπάθησε η Κακρινό να πάρει το πόντο. Βγήκε η άμυνα από τη Μουστάκα. Κακριζόνη, νέα άμυνα Μουστάκα, Πρίντεζη. Πήρε, όχι άμυνα, εντυπωσιακή άμυνα από την Κακριζόνη. Εντυπωσιακές άμυνες και από τις δύο ομάδες, για να δούμε. Προσπάθησε η Κάπα να πάρει το πόντο. Κακριζόνη, τώρα πόντο κατευθείαν. Ένας καταπληκτικός πόντος. Άλλαξε τέσσερις φορές χέρια, αλλά το τέλος πήγε στην πλευρά της θύρας. 6-4. Σερβίς η Πέκα. Κακριζόνη, out. Μουστάκα σερβίς, 7-4 προηγείται η ομάδα της Σύρου. Εμετζή, Κακριζόνη λάθος. 9-4. Time out που ζητάει η ομάδα της θύρας. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ πάλι φίλες και φίλοι. 8-4 σκορ του τέταρτου σετ. Θυμίζω 1-2 προηγείται η ομάδα του ΑΟ θύρας στα σετ. Και τώρα σερβίς με την Τσάπαλα για το Ματσίρου. Τσάπαλα, Παπαδοπούλου, Πεμετζή, Κακριζόνη, πόντος, 8-5. Μειώνουν οι φιλοξενούμενες. Κακριζόνη, άσος, 8-6. Κακή υποδοχή από τις Συριανές. Από αποτέλεσμα η Κακριζόνη να πάρει τον άσο και να μειώσει ακόμα περισσότερη διαφορά. Συνεχίζει ο σερβίς η Κακριζόνη. Κακή συνεννόηση, δείχνει να χτυπήσει η Σαμπαδάη. 8-7 μειώνει εκ νέου η ομάδα της θύρας. Έχουμε κάποιο μικρό πρόβλημα με την Σαμπανάη στην προηγούμενη φάση που δείχνει να έχει χτυπήσει. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι μας για να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό η παίκτρια του ΑΟ Φοινικά, η οποία δείχνει να συνεχίζει. Σερβί συνεχίζει τώρα η Κακριζόνη για την πλευρά της θύρας. Άσος, 8-7. Δεν μπόρεσε η Μουστάκα να βγάλει την άμυνα. Time out, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ πάλι φίλες και φίλοι για να παρακολουθήσουμε αυτή τη συνέχεια ενός καταπληκτικού παιχνιδιού. 8-8 σε αυτό το τέταρτο σετ. 1-2 θυμίζω η ομάδα του ΑΟ θύρας προηγείται στα σετ. Συνεχίζει ο σερβίς η Κακριδόνη, καθώς με δικούς της πόντους, με τέσσερις δικούς της πόντους, η ομάδα της θύρας μείωσε από το 8-4 και ισοφάρισε το 8-8. Κακριδόνη, άσος, 8-9. Έχει πλέον βρει ρυθμό η ομάδα της θύρας με τα σερβίς της Κακριζόνη, πολλά προβλήματα στην υποδοχή από την ομάδα της Σύρου. Κακριζόνη, Μουστάκα, Ψηλίδη, Μουστάκα, Τρίμα, Παπαδοπούλου δεν πήρε το πόντο. Τώρα όμως,
8-10. Συνεχίζει η Καγκριδόνσοβης. Συλλίδη στην υποδοχή, μπερδεύεται κάπως με την Πριντεζή, βγήκε παρόλα αυτά η άμυνα. Προσπαθεί η Κάμπαξ να πάρει το πόντο, άμυνα από τις παίκτες του Αοφύρα. Το διαγώνιο από την Παπαδοπούλου, 8-11. Αλλαγή, Σταθοπούλου θα μπει στη θέση της Τσάπαλα για την ομάδα της του ΑΟ Φινικά. Κακριδόνισε σε δεις Πρίντεζη. Μουστάκα προσπάθησε, βγήκε η άμυνα. Με υπερένταση έσωσε, όχι δεν μπόρεσε. Προσπάθησε να σώσει η Μεμετζή, αλλά δεν τα κατάφερε. 9-11. Καταπληκτικό παιχνίδι και στο τέταρτο σετ. Κάμπαξ στο σερβίς. Κακριδώνει από τη διαγώνια. Καταπληκτικός πρόβλημα του Παπαδοπούλου. 9-12. Η Παπαδοπούλου, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει βρει τον τρόπο να διασπάει το μπλοκ των φιλοξενούμενων, των γηπεδοχών. Σαλινούδη στο σερβίς. Άμυνα από την Μουστάκα. Προσπαθεί η Μουστάκα, Σαλινούδη. Μπερδεύεται εκεί, δεν μπόρεσε. Σερασκέρι και τα κλειδώνει να συνοηθούν το αποτέλεσμα να γίνει το 10-12 για την ομάδα της Σύρου. Πριν το ίσως εμείς. Για να δούμε. Πριντεζή. Τρίμα στην υποδοχή, απλά να περάσει με Μετζή. Τη διαγώνη προσπάθησε η Σαμπανάρια Παλτοπόλου να το πάρει τώρα. Καθώς δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Αγωθήνας να βγάλουν άμυνα. 11-12. Μειώνει στο πόντο η Σύρος. Πρίτες στο σεβίς. Κακριδώνει, δυσκολεύεται την υποδοχή, τώρα απλά να περάσει. Πρίντεζη από τη διαγώνια, το χτύπημα από την Σαμπανάη. 11-13. Με μετζή σερβίς. Σαμπανάη, Πρίντεζη, Μουστάκα δεν μπόρεσε. Λάθος, 11-14. Time out, ζητάει ο Φινίκας, καθώς βλέπει η ομάδα της Θήρας να παίρνει μια διαφορά 3 πόντων. Πάλι στο Δημοτικό Κέντρο Δημήτρη Μικέλλας, 11-14 στο τέταρτο σετ, σε έναν καταπληκτικό παιχνίδι μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων, Φινίκας Σύρου και ο Θήρας. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Αλφα Τοπικών Γυναικών, δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν απώλεια βαθμών, έχουν 2-2 νίκες και μάλιστα με 3-0 σετ και τα δύο παιχνίδια, και σίγουρα σήμερα μία από τις δύο αν καταφέρει να πάρει τη νίκη με καθαρό σκορ, θα έχουμε τη μία ομάδα να είναι πρωτοπόρο στον όμιλο. Σερβίς τώρα θα είναι για την ομάδα της Σύρου με την Μουστάκα, καθώς το σκόρ είναι 12-14 υπέρ της Θήρας. Τρίμα με Μετζή. Φρέκα από τη διαγώνια δεν βγήκε. Δεν πήρε τον πόντο, άμυνα. Τώρα πόντο για τον Σύρο. Σαμπανάει, βρήκε λύση.
13-14. Μουστάκα στο σερβίς. Έχω την εντύπωση ότι αν άφηνε η τρίμα η μπάλα πήγαινε έξω. Τρίτεζι. Σαμπανάει, βγήκε η άμυνα από τις φιλοξενούμενες. Διπλή παλιά, θα βγάλει όμως άμυνα τελευταία στιγμή η Πρέκα. Σαμπανάει, εκπληκτικό φόντο. 14 όλα. Η ομάδα της Σύρου που δείχνει να μην έχει πει τη τελευταία της κουβέντα. Ξέρει ότι αυτό το σετ το τελευταίο της χαρτί, αν θέλει να μην φύγει με την πρώτη της ήττα εδώ από τον Δημήτρος Μικελάς. Σαμπανάει άμυνα από την τρύπα. Κακριδώνει, Πρέκα σε διαγώνιος, έσωσαν τις Ριάννες. Παπαδοπούλου, νέα άμυνα από τη Μουστάκα. Απλά να περάσει η νομικού. Παπαδοπούλου, διαγώνια, block out. 14. Καταπληκτικό παιχνίδι. Παπαδοπούλου σερβίς. Απλά να περάσει την μπάλα η Σαμπανάη. Πόντο για την από την αυτοκτύπημα Κακριδόνη. Ζητούν να ο Διγιβεδούκη πόντο για την θύρα. 14-16. Δύο πόντοι ασφάλεια για την ομάδα της θύρας. Αλλαγή. Σταθοπούλου έξω. Τσάπαλα μέσα. Παπαδοπούλου στο σερβίς για την θύρα. Block out από τις παίκτριες της Σύρου. Καθώς Σερασκέρι και Κακλειδώνη πήδηξαν. Δεν καταφέραν όμως να πάρουν τον πόντο. Πόντος για τη Σύρο. 15-16. Συλλήδη στο σερβίς. Εδώ φινικά. Ο οποίος πλέον είναι σε απόσταση αναπνοής από την θύρα. Τρίμα, Κακριδόνη, έπαξη. Βγήκε η άμυνα. Κακριδόνη, Ψηλίδη, Κάμπαξη, Πλασάρη, Μεμετζή, Σερασκέρι, Πρίτεζη, του διαγώνιο πόντος. Πόντος από την Σαμπανάη. 16 όλα, καταπληκτικό τέταρτο σετ. Μαθήματα βόλεϊ από δύο πολύ μεγάλες και καλές ομάδες. Για να δούμε. Ψηλίδες εδείς. Τρίμα στην υποδοχή, Παπαδοπούλου, Κακριδόνη. Άμυνα από την Ψηλίδη. Προσπαθεί να πάρει το πόντο. Η τσάπα δεν θα μπορέσει, θα πάρει το πόντο και γλιτώνει όμως. Λεγκαλιά. Φοβερό παιχνίδι. Αλλαγή. Σαλινούδη μέσα, τρίμα έξω. Σερβίς με την Σερασκέρι. Πρίντεζι. Προσπαθεί να πάρει το πόντο. Λόγκ από την Καπαλά, 17 όλα. Σαμπανάει στους Σερβίς. Φωτοκία από την Παπαδοπούλου με 3 αυτά. Πάει να πάρει το πόντο, θα το πάρει.
επιστρέψει πόντος για την Θήρα. 17-18. Νέα προβάδισμα για τις φιλοξενούμενες. Πρέκα στο σερβίς τώρα. Για να δούμε. Πριντεζή. Κάμπαξη. Βγήκε η άμυνα από την τρίμα. Κακριζώνει πόντος. 17-19. Σημαντικότερος πόντος για την ομάδα της Θήρας. Πρέκα στο σερβίς. Πρέκα. Τσάπαλα. Μπλόκα. Νέο πόντος από την Καλλινούδη. Πόντος τώρα δίνεται για την για το Φίνικα. Θα δώσουν την λόγη παράβαση ο κύριος νομικός. 18-9. Πέτρα το χαλαδούμε αυτό. Αρχικά ήταν ένα σκαφάκι για την Θήρα. Αυτά ο κύριος νομικός δίνει πόντο για την Σύρο. Τρίμα. Με παιδί Κακριδόνη βγήκε η άμυνα. Κουστάκα. Για να δούμε. Άμυνα την Κακριδόνη. Σαλινούδη Κακριδόνη. Άμυνα τώρα από την Σιλίδη. Προσπαθεί να βάλει το πόντο. Η Πρέκα βγάζει άμυνα. Πόντο για τον Σύρο. 19 ώρα. Καταπληκτικό μας. Τσάπαλο σεβίς. Φυσικά ο πιο προηγούμενος πόντος θέλει να συζητηθεί. Δεν είμαι σίγουρος αν έπρεπε να δοθεί πόντος για τη Σύρο. Σημαίνει ότι 19 όλα συνεχόμενες αλλαγές από τις δύο ομάδες. Σερβίς η τσάπαλα για την Σύρο. Για τον Φίλιγα Σύρου. Για να δούμε. Κακριζόνι στην επαλλαγή, με μετρή. Κακριζόνι, άσχημη βάουτ, 20-19. Προβάδισμα σε ένα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο για την, για την επίτευξη και την κατάκτηση του τέταρτου σετ. Time out που ζητάει ο Θήρας, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ σε ένα καταπληκτικό τέταρτο σετ. 21-19 προηγείται η ομάδα του ΑΟ Φοίνικα. 1-2 η ομάδα του ΑΟ Θήρας στο τέταρτο σετ. Για να δούμε. 3-4 πόντοι για την πόντους για τη Σύρο. 22-19. Από ό,τι φαίνεται μην προτρέψει το μπίκ να πηγαίνει στο time break. Για να δούμε. Για παρασταλείς. Κακή υποδοχή στο Παπαπούλου. Λιζόνι. Σελίδη. Πόντους τη Θήρα. Αυτού της έφυλε η Κάμπαξη στην προσπάθεια της να βγάλει μπλοκ. 22-20. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κακριδόνι στο σερβίς. Για να δούμε. Άσος. 22-21. Επιστρέφει η Θήρα στο μάτς. Φοβερό παιχνίδι. Με συνεχείς αλλαγές. Κακριδόνι. Μουστάκα. Κάμπαξη. Πρώτα η άμυνα με την τρίμα. Λοκάουτ. Πόντος. 22 όλα.
Για να δούμε. Θα κάνει την ανατροπή ο Μάτς Θύρας σε αυτό το σημείο και θα πάρει την νίκη. Κακλειδώνει Σιλίδη στην υποδοχή, Πρίντεζη. Βγήκε η άμυνα από τις παίκτρες του ΑΟ Θύρας. Πόντος για τη Ρόμος, 23-22. Αλλαγή, Πρίντεζη έξω, Ρούσου μέσα. Πηγαίνει και ο δεύτερος, ο κύριος Μπαρμπούνης εκεί για να πει στον κύριο νομικό τι είδε. Αρχικά δόθηκε πόντος για τη Σύρο, μετά το πήρε πίσω, πόντος για τη Θύρα. 23 όλα. Φιλέ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου νομικού, η παίκτρια του ΑΟ Σύρου βρήκε φιλέ. Έτσι 23 όλα. Κίτρινη κάρτα στην Μεμετζή. Το σκορ από 24-22 που αρχικά έδειξε ο κύριος νομικός, πήρε πίσω την απόφασή του, 23 όλα. Έχω την εντύπωση ότι αν είναι 24-23 όλα, 24-23 τώρα δίνει. Σετ πόλη Ελισίρο. Σε μια πολύ περίεργη φάση, θα πρέπει να δούμε. Πριν δεν ζήσεις ο Δης. Σε λίγο, καθώς με δύο κίτρινες η ομάδα της Σύρου πήρε δύο πόντους και έκανε το 25-23. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για την αντίθεση. Επιστροφή εδώ πάλι φίλες και φίλοι στο αθλητικό κέντρο της Δημήτρης Βικέρας για να παρακολουθήσουμε το πέμπτο και καθοριστικό σετ. Ένα μάτι το οποίο είναι για μας να παρακολουθήσουμε μαθήματα βόλεϊ μεταξύ δύο πολύ μεγάλων ομάδων. Δύο στα σετ. 25-6, 24-26, 26-28, 25-23 και τώρα στο time break μία από τις δύο θα χαρεί τη νίκη και θα πάρει τους πόντους η οποία θα ξεχωρίσει τη μία ομάδα από τις άλλες, καθώς υπενθυμίζω ότι μέχρι και αυτή την αγωνιστική δύο ομάδες είναι στην κορφή με 6 πόντους, 6-0 σετ. Σερβίς με τη Μεμετζή τώρα για το μάτι της Θύρας. Προσπαθεί με διπλό τρόπο να πάρει σαμπανάρι τον πόντο, δεν μπόρεσε. Μουσάκα, νοκάου, καλό πηγαίνει Σύρος. Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο σετ ήταν σετ για να παρακολουθούμε και να τα ξαναβλέπουμε συνεχώς. Το πρώτο σετ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα σετ το οποίο θα ξεχαστεί εύκολα. Άστος από την, από το σερβίς της Μουσάκα. Μουστάκα σερβίς, κακλειδώνει,
υπάρχει και άμυνα. Σαμπανάρες στη διαγώνη ο Πόντος. Τρία με δεν Ισύρος. Time out ζητάει ο Όφυλας. Μικρή διακοφή, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή μετά το κοινική διακοπή που είχαμε από το time out που ζήτησε ο Αοφύρας. Σε σερβίση μουστάκα 3-0 στο tie break και ογείται η ομάδα της Σπύρου. Ο Αοφύρικα και σερβίση μουστάκα. Υποδοχή και από την Τρίμα. Παπαδοπούλου απλά να περάσει. Ψηλίδη, Πρίντεζη. Πάει να βάλει τον πόντο η Σαμπανά δεν μπόρεσε. Βγήκε η άμυνα από την προσπάθεια της Πρέκα. Νέα άμυνα, Κακριδόνη, Μεμετζή, Παπαδοπούλου Πόλος, 3. Αμύωτο ενδιαφέρον και στο 5ο σετ. Παπαδοπούλου σερβίς. Σιλίδη λάθος, 3-2 μειώνει στο μπα. Της Θήρας. Σερβίς συνεχίζεται με την Παπαδοπούλου. Ψηλίδη στην υποδοχή. Προσπαθεί πόντος, 3 όλα. Ρίντεζι, μπλοκ από Κακριδόνη και Σερασκέρι, 3-4 για πρώτη φορά στο time break, προβάδισμα για την Θήρα, time out για τον Φίνικα, μικρή διακοπή, θα επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ πάλι φίλες και φίλοι, 3-4 στο time break που έγινε η ομάδα του ΑΟ Θήρας, μετά την ανατροπή που έγινε μετά το 3-0, που στο ξεκίνημα αυτή του πέμπτου σετ. Προσπαθούν να βγάλουν άμυνα, δεν θα καταφέρουν πόντα την Σύρο, 4 όλα. Αργυριάδου στη θέση της Νομίγου. Αλλαγή για το Φινικά. Αργυριάδου, άσος, 5-4, καταπληκτικό παιχνίδι. Συνεχίζει το σερβίσι η Αργυριάδου. Με αυτοθυσία έπεσε η Πρίντεζη και η Σαμπαραή, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Μειώνει στον πόντο η Θήρα. Σερασκέρι στους εμείς. Σαμπαραή στην υποδοχή. Κάμπαξη άμυνα από τη Μεμετζή. Πρέκα απλά να περάσει. Κάμπαξη Πρίντεζη.
δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά η Κάμπαξη. Τραυκάρει όμως η Καμπαλά πόντο για τη Σπύρο. 5. Καθώς η Κακριγόνη δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά από τη διαγωνία. Έχουμε αλλαγή καθώς έχουμε φτάσει στα μισά του time break. Για να δούμε ποια ομάδα στο τέλος θα πάρει την νίκη σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. 8-5 προηγείται η ομάδα του ΑΟ Φοίνικα στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής για το Α τοπικό των γυναικών. Επιστρέψαμε εδώ φίλες και φίλοι, 8-5 προηγείται η ομάδα του ΑΟ Φοίνικα στο ντέρμπι με τον ΑΟ Φοίρα στα τέτοια time break. Καταπληκτικό παιχνίδι, σίγουρα κανείς από τους περίπου 120 φίλους που έχουν έρθει εδώ δεν μετάγεσαι που έρθει εδώ στο κέντρο Δημήτρης Μικέλλας να παρακολουθήσει αυτό το πολύ σκοτό παιχνίδι. Σε ειδέσια την ομάδα της Σύρου η Σαμπαράη. Από εδώ και πέρα κάθε πόντος είναι σημαντικός και για να δούμε ποια στο τέλος ομάδα θα είναι αυτή που θα μου χαμογελάσει και θα φύγει με την νίκη. Σαμπάνα σερβίς. Κακριγόνη άμυνα από την Καπαλά. Πριν Ντέζι Κάμπαξη δεν μπόρεσε. Πρέκα πλάτα πλασάρι. Μουστάκα πριν Ντέζι. Προσπαθήσαμε να είναι το διαγώνιο, βγήκε η άμυνα από την από την ομάδα της Θήρας, για να δούμε. Με Μελτζή πόντος από την Κακριγόνη. 8-6. Πρέκα στις αλλαγές. Σαμπανάει πριν δεν ζει το μπλοκ παλουθό στην προσπάθεια της Κάμπαξη. Πόντος από τα δυσκολά καθώς με δεύτερη προσπάθεια η Κάμπαξη θα πάρει το παιδό. 9-6. Σε έναν πολύ κρίσιμο ποντό. Κίτρινη κάρτα στους δύο προπονητές για την προηγούμενη φάση, στους δύο πάγκους για την ακρίβεια. Κακριγόνη φορείς!
18 το σκορ έχει γίνει μετά τις δύο κίτρινες. Έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες για την προηγούμενη φάση. Σερβίς θα είναι η Σαλινούδη για την ομάδα της Θήρας. Να δούμε. Τι θα μας επιφυλάξει αυτό το πολύ μεγάλο χρόνο. Αυτός από τον Σερβίς Σαλινούδη. 1-18. 4 πόντοι χωρίζουν την ομάδα της Σύρου από την νίκη. Και να παραμείνει μόνη πρώτη στην κορφή του βαθμολογικού πίνακα. Πριν 4 Μεμετζή Παπαδοπούλου μπλοκ. Πόντο Σερβίρο. 12-18. Πρέκα πρέπει να περάσει. Πρίτεζη. Παπανάει πόντος. 13-8. Το παιχνίδι δείχνει να γίνει το σκορά της Σύρου. Το Βάρι έχω δει πολλά, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή η ομάδα της Σύρου έχει το ψυχολογικό μοντάζ. 2 πόντοι απέχουν από την νίκη. Πρίτεζη. Για να δούμε. Πριντέζι, άστο τέλος. 15-8 εμάς τη Σύρου. Στην νίκη. Τελικό αποτέλεσμα. Αθλητικός Αθλητικός Σύρου. Αθλητικός Όμιλος Θήρας. 3-2 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Θυμίζω 25-6. 1-0 τα σετ. 1-1. 24-26 Θήρα ισοβαρίζει. 1-2. 26-28 η Θήρα θα γυρίσει στο παιχνίδι. 25-23. Η ομάδα της Σύρου θα κάνει το 2-2 και στο time break με 15-8 θα πάρει τη μεγάλη νίκη. Αυτά από εμάς φίλες και φίλοι, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Φοίνικα Ασίου, τον κύριο Αντώνη Βουρδέρη. Coach, η ομάδα σας σήμερα αντιμετώπισε την πολύ δυνατή ομάδα του ΑΟ Θήρας στο ντέρμπι της αγωνιστικής και του ομίλου για το Α γυναικών, νίκη 3-2. Ποια είναι η άποψή σας για το συγκεκριμένο μάτς και πώς είδατε την εικόνα της ομάδας σας σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι? Ήταν μεγάλο ντέρμπι, ακριβώς όπως το περιμέναμε. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, είχαμε προετοιμαστεί για αυτή την ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, πολύ έμπειρη η Σαντορίνη. Είχα προετοιμάσει τις κοπέλες μου για ένα μεγάλο παιχνίδι σε διάρκεια, με πολλή ένταση, και όλα αυτά έγιναν. Πολύ χαρούμενος που πήραμε αυτή τη νίκη, η νίκη είναι νίκη. Χωρίς να σημαίνει και πάρα πολλά όμως, όλα θα παιχτούν στο δεύτερο παιχνίδι στη Σαντορίνη. Βασικός στόχος της ομάδας σας για το φετινό πρωτάθλημα είναι μια καλή εμφάνιση ή η άνοδος στην Α2? Πρωτίστως είναι το πρωτάθλημα Κυκλάδων. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις δυνατότητές μας, θα μετρήσουμε τις δυνατότητές μας και θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι καλύτερο για την ομάδα σας.